εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είμαστε εδώ και χαιρετίζουμε την αγωνιστική κινητοποίησή σας. Παρόλο που εργαζόμαστε σε ένα κρίσιμο τομέα της κεντρικής διοίκησης, που καθημερινά μας ζητάνε να τρέξουμε την πολιτική τους, τις αποφάσεις τους, δεν εργαζόμαστε σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας. Δεν αποτελούμε ένα ξένο σώμα. Κάτοικοι του λεκανοπεδίου είμαστε και εμείς και οι ίδιες είναι οι αγωνίες μαζί με εσάς. Η εκάστοτε κυβέρνηση διακηρύττει τη σχέδια για την ενέργεια, την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου της χώρας, την υποταγή κάθε φυσικού πόρου στο όνομα μιας δίθεν ανάπτυξης. Διαχρονικά, αυτό που εμείς ζούμε στους χώρους του Υπουργείου είναι στελέχη πολυεθνικών επιχειρήσεων, πρέσβεις, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων να έρχονται με λιμουζίνες, με στρωμένα τα χαλιά, με πόρτες που ανοίγουν διάπλατα για τον εκάστοτε υπουργό, με την κουστοδία των συμβούλων του να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, έως ότου αυτοί να φύγουν σκοπώντας τα χαμόγελα αριστερά και δεξιά. Ταυτόχρονα, για εσάς και για εμάς, τι έχει μείνει πέρα από μια ζωή στην αβεβαιότητα? Μιλάνε για ενέργεια και ο καθένας μας στο σπίτι του αγωνιά στο χειμώνα που έρχεται και που η κεντρική θέρμανση δεν δουλεύει. Μιλάνε για προστασία του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, όταν ο ΣΕΒ, οι βιομήχανοι, ουσιαστικά υποδεικνύουν στην κάθε πολιτική ηγεσία τι να κάνει με το περιβάλλον. Στο να υπάρχει ταχύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση για περισσότερες επενδύσεις, για να έχουν επίσπευση της κερδοφορίας που αυτοί προσμένουν. Με θλίψη, με θυμό και απογοήτευση διαπιστώνουμε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όχι μόνο δεν κάπτεται από τις αντιδράσεις των φορέων και των κατοίκων, αλλά εν μέσω πανδημίας, lockdown και αποσιοποίησης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε ένα τόσο σοβαρό θέμα που φορά την ποιότητα ζωής συνολικά των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής, επιχειρεί να φέρει τελεσίδικες λύσεις με έκρηξη μελέτης που προβλέπει την κατασκευή του νέου κοιτά στη Φυλή, ενός ακόμα μεγαλύτερου από τους ήδη κορεσμένους της υφιστάμενης κατάστασης. Η παρουσία σας σήμερα εδώ έρχεται στο πλαίσιο μιας κορύφωσης ενός αγωνιστικού, επίμονου πλαισίου παρεμβάσεων κινητοποιήσεων που έχουν αφετηρία πολύ καιρό τώρα. Η φωνή σας εκφράζει την αγωνία και το μέλλον του τόπου, για τη ζωή και τα όνειρα των παιδιών του. Η δράση σας μέσα από συλλογικούς φορείς αποτελεί την ελπίδα για τους αγώνες που χρειάζεται να γίνουν και ταυτόχρονα είναι αυτή που μπορεί να κινητοποιήσει και να συσπυρώσει περισσότερες δυνάμεις. Να αποτελέσει μάθημα για εσάς αλλά και σε εμάς που εργαζόμαστε στη δημόσια διοίκηση, τελικά ποιος είναι ο αφέντης αυτού του τόπου, που δεν μιλά τη γλώσσα του κέρδους, αλλά που θέλει να διαμορφώσει τον κόσμο με ελπίδα για το αύριο. Αφού κραζόμαστε την αγωνία σας, συντασσόμαστε στα δίκαια αιτήματα και συμπαραστεκόμαστε στον αγώνα της Συντονιστικής Επιτροπής Σωματείων και Φορέων από τη Δυτική Αττική για την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και τη ζωή τη δική μας. Και πάνω απ' όλα για τη μη συνέχιση μιας ζωής εν τάφο.